Καλησπέρα σας λοιπόν και από μένα. Καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση το Technology Forum. Ονομάζομαι Θανάσης Πολυφρονάκης. Είμαι CTO στο Inside Replay. Το Inside Replay είναι μια αμερικάνικη startup εταιρεία που ειδικευόμαστε στο real-time replay των βίντεο σε αγώνες, κατά κύριο λόγο σε αμερικάνικο football. Ταυτόχρονα συμβουλεύω, βοηθάω startups στο να στήσουν τα operations τους, να φτιάξουν την ομάδα τους και να ξεκινήσουν από το μηδέν. Και είμαι ο ιδρυτής της SKG Tech. Με αυτήν την ιδιότητα σήμερα είμαι εδώ πέρα. Η SKG Tech είναι η τεχνολογική κοινότητα της πόλης μας. Ακούγεται βαρύγδουπο. Είμαστε μια ομάδα πρακτικά ανθρώπων φίλων της τεχνολογίας. Είμαστε μία από τις πολλές ομάδες που υπάρχουν στην πόλη. Στις τάξεις μας υπάρχουν developers, designers, entrepreneurs, όλα τα επαγγέλματα τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να δημιουργήσουν μία startup. Αυτό που έχουμε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογικές κοινότητες της πόλης είναι ότι φροντίζουμε να είμαστε σε επαφή με όλες, να συνομιλούμε, να συνεργαζόμαστε και να δημιουργούμε πράγματα μαζί. Το SKG Tech μετράει πλέον 2 χρόνια, ιδρύθηκε το 2014 και έκτοτε έχουμε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα και έργα στην κοινότητα γενικότερα. Και φυσικά το SKG Tech είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε κάποιες από τις κοινότητες της πόλης μας. Και εδώ να σημειώσω στην παρατήρηση που έκανε ο κύριος Νόλης προτείνως ότι δεν υπάρχουν αρκετά events στην πόλη μας. Δεν είναι αληθές αυτό. Στην πόλη μας υπάρχουν πάρα πολλά events. Υπάρχουν πάνω από 20 ενεργές ομάδες. Κάθε εβδομάδα συμβαίνει κάτι. Το SKG Tech το ίδιο ξεκίνησε ως το ημερολόγιο της πόλης σε ό,τι αφορά τα τεχνολογικά event. Οπότε μπορείτε να πάτε στο skgtech.io που είναι η διεύθυνση και θα βρείτε ό,τι γίνεται στην πόλη σε σχέση με τεχνολογία. Είναι η πιο δραστήρια κοινότητα της Ελλάδας, αυτή της Θεσσαλονίκης. Αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε να το συνειδητοποιούμε. Αντίστοιχα, η αθηναϊκή κοινότητα μας κοιτάει με θαυμασμό και ψάχνει να βρει και αυτή πώς θα μπορέσει να έχει ένα Ruby Meetup, όπου οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη Ruby να μπορούν να συνομιλούν και να παρουσιάζουν την τεχνογνωσία τους. Ένα Node, ένα iOS για να φτιάχνουν mobile εφαρμογές. Και για κάθε μία από τις ειδικότητες στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν ομάδες και meetup τα οποία γίνονται συστηματικά. Να δούμε λίγο τα έργα των κοινοτήτων και αυτό είναι να γνωρίζετε μία επιλογή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να συμπεριλάβω όλα τα έργα της κοινότητας μέσα σε μία παρουσίαση. Θα ξεκινήσω από το Behance. Τα Behance Reviews ενισχύουν τη δημιουργική κοινότητα της πόλης μας. Η δημιουργική κοινότητα είναι designers, φωτογράφοι. Designers είναι πολλών λογιών, έτσι. Υπάρχουν οι web designers, οι print designers, οι logo designers, είναι όλοι αυτοί λοιπόν. Στεγάζονται και εξυπηρετούνται από αυτή την κοινότητα, όπου 2 φορές τον χρόνο συγκεντρώνονται όλοι μαζί, γίνονται κάποιες παρουσιάσεις, και μετά γίνονται αυτά τα λεγόμενα τα reviews, όπου παρουσιάζουν τη δουλειά τους οι νέοι designers, οι νέοι δημιουργικοί άνθρωποι και οι πιο έμπειροι μετά τους δίνουν κάποιο feedback, κάποιες συμβουλές ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και να προχωρήσουν να πάνε παρακάτω. Το Open Coffee, φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι, ενισχύει την κοινότητα των startups στην πόλη μας. Το Tech Ministry είναι ένας κοινοτικός, μάλλον πώς το πω, community space, θα το πω στα αγγλικά. Πρακτικά είναι μια απόπειρα της κοινότητας να δημιουργεί ένα δικό της χώρο, είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι ένας ικανοποιητικός χώρος, ας το πούμε, δεδομένου του ότι όλος αυτός ο χώρος έχει χρηματοδοτηθεί από ιδία κεφάλαια της κοινότητας για να μπορέσει να δημιουργηθεί. Εκεί πέρα, κατά κύριο λόγο, γίνονται και όλα τα τοπικά meetups της πόλης και παρουσιάσεις. Το Tech Ministry είναι ένα hacker space και ο ορισμός του hacker space σημαίνει και δείχνει ότι έχει να κάνει περισσότερο με το υλικό, οπότε ασχολούνται περισσότερο με κατασκευές Arduino, Raspberry και όλα αυτά τα αντικείμενα. Οπότε, κατά μία έννοια, σαν αποστολή εξυπηρετεί ένα μέρος
της κοινότητας. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά τις παρουσιάσεις, είμαστε όλοι εκεί πέρα, χρησιμοποιούμε τον χώρο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της κοινότητάς μας είναι ότι συνομιλούμε, συνεργαζόμαστε και δημιουργούμε συνέργειες. Σε αντίθεση με άλλες ενδεχομένως, με άλλους κλάδους ή κοινότητες όπου υπάρχει μία έκθρα, εμείς εκτυπούμε σε πολύ βάθος τον διαμοιρασμό της γνώσης, το να είμαστε όλοι μαζί κοντά και να μπορέμουμε έτσι να αναβαθμίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας μας. Και αποτέλεσμα αυτής της πρόθεσης και διάθεσης από όλες τις κοινότητες είναι το milestone event, το We Are Together, όπου γίνανε δύο το 2014 και ήταν τα event τα οποία πυροδότησαν και την, ας το πούμε, νέα εποχή στην πόλη μας σε σχέση με τις ομάδες όπου δημιουργηθήκαν νέες, συστηθήκαν νέες. Σε εκείνο το event ήταν που μετρηθήκαμε και είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για την πόλη μας, προκειμένου να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Βλέπετε εδώ πέρα, αντίστοιχα, η κάθε ομαδούλα είχε το μπαλονάκι της και έτσι βγήκαν όλοι έξω και μπόρεσε μετά ο καθένας, ανάλογα το αντικείμενο του ενδιαφέροντός του, να δημιουργηθούν ομάδες και έκτοτε να υπάρχουν στην πόλη μας και να δραστηριοποιούνται με τη δραστηριότητα που έχουν καθημερινά. Από αυτή τη συνάντηση προέκυψε ότι, καθότι ήδη το Open Coffee έκανε τις συναντήσεις του στο Δημαρχείο, τις κάναμε και εμείς, τις έκανε και το Behance, αποφασίσαμε να δώσουμε πίσω στο Δημαρχείο, καθότι αυτό τόσο απλό για να μας πρόσφερε τον χώρο του, και γι' αυτό το λόγο κάναμε ένα crowdfunding προκειμένου να δωρήσουμε εξοπλισμό Wi-Fi, όπου τελικά προέκυψε ότι θα πρέπει να τους βάλουμε και το ίντερνετ, γιατί είχαμε κάποιες διενέξεις εκεί με τη διοίκηση. Βέβαια, το δύστιχες γεγονός ήταν ότι, καθώς ο Δήμος αυτό το δέχτηκε τη δωρεά, ήδη είχε γνωρίσει και ήταν ψηφισμένο το ότι ο χώρος αυτός μετά θα δίνεται σε ομάδες επιπληρωμή. Οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγουμε τελικά όλες οι ομάδες από το Δημαρχείο και να βρούμε άλλους χώρους όπως είναι το WE σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το crowdfunding είναι ένα μικρό token of appreciation σε σχέση με το ότι μπορούμε να δώσουμε πίσω σαν κοινότητα. Το απάβγασμα των συνεργειών στην κοινότητά μας είναι το συνέδριο των David, το οποίο λαμβάνει χώρα σε δύο μέρες από σήμερα, λίγο πιο κάτω στον δρόμο εδώ πέρα στο Βελίδιο. Είναι ένα συνέδριο το οποίο βάζει την Ελλάδα στο διεθνή χάρτη των συνεδρίων. Φέρνουμε 14 διεθνείς ομιλητές από όλο τον κόσμο. Μιλάμε για 400 συνέδρους. Αυτή τη χρονιά γίνεται δεύτερη φορά. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό event και για όλες τις εταιρείες οι οποίες πασχίζουν και αγωνιούν στο πώς θα βρουν νέο ταλέντο, γιατί είναι το μοναδικό event όπου οι κορυφαίοι προγραμματιστές οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους στην Ελλάδα θα είναι στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, με μια πάρα πολύ καλή διάθεση. Αυτή την πρόθεση την αναγνώρισαν εταιρείες. Οπότε εδώ πέρα πλέον δεν μιλάμε απλά για μια κοινότητα, μιλάμε για έργο στην γενικότερη ευρύτερη επιχειρηματικότητα της χώρας μας, όπου οι εταιρείες αυτές με σχεδόν αποκλειστικό σκοπό να προσλάβουν κόσμο έχουν μπει ως χορηγοί σε αυτό το συνέδριο και έτσι λοιπόν υπάρχει, κλειδώνει και ο κύκλος σε σχέση με τις κοινότητες και τον επιχειρηματικό κόσμο. Τώρα, είδαμε μέχρι τώρα το έργο μας σε ό,τι αφορά τις κοινότητες, αλλά να γνωρίζετε ότι πίσω από αυτό τους ανθρώπους που τρέχουμε όλα αυτά τα meetups και τις ενέργειες υπάρχουν οι επαγγελματίες, έτσι, οι άνθρωποι όπως είμαι εγώ, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου που έχουν ο καθένας το δικό του τομέα ειδίκευσης και κατά συνέπεια το meetup group τους. Η σύστασή μας είναι, κατά βάση είμαστε 90% επαγγελματίες. Υπάρχει πολύ μικρή συμμετοχή από τα πανεπιστήμια, είναι μόλις 10-12 άτομα, τα οποία δεν είναι πάρα πολύ ενεργά και είναι ένα παράπονο αυτό και θα πρέπει να το δούμε. Έχουμε μηδενική ανεργία στο δικό μας κλάδο. Δεν υπάρχει άνεργος web developer, designer, δεν γνωρίζουμε ανεργία. Και καθότι δουλεύουμε απομακρυσμένα και με αμερικάνικες εταιρείες, έχουμε κατά συνέπεια και world class experience, ο καθένας στον τομέα ειδίκευσής του, αλλά και γενικότερα.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτή η κοινότητα των 500 ατόμων που κάνει όλα αυτά τα πράγματα είναι το σημερινό talent pool της πόλης μας, έτσι. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για talent pool πλέον σήμερα έχει συγκεκριμένο όνομα και διεύθυνση, ας το πούμε έτσι. Να πάμε λίγο παρακάτω να δούμε τη startup της πόλης μας και έκανα αυτή την αναγραφή γιατί ακούγονται πολλά σε σχέση με το innovation και την ενίσχυση της πραγματικότητας και του τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ πέρα λοιπόν λίγο να δούμε τα πράγματα σε σχέση με την πραγματική του υφή. Έχουμε να κάνουμε με 5 εταιρείες, 5 startup της πόλης μας και αναφέρομαι σε scalable startup, έτσι, η startup η οποία δεν έχει ταβάνι στο πόσο μπορεί να κάνει growth, δεν περιορίζεται από τοπικά, δηλαδή ας το πούμε δεν είναι εταιρεία διανομής φαγητού, προκειμένου να κάνει expand πρέπει να στήσει ποταμές κτλ. Είναι αυτές οι 5 εταιρείες και θα το κρατήσουμε αυτό για να το δούμε λίγο αργότερα. Από εκεί και πέρα η κοινότητα απασχολείται από τα early stage startups και τα stealth, τα οποία είναι λιγότερα έχω να σας πω από τα 5 αυτά που είδαμε πριν. Μιλάμε για 2-3-4 σοβαρές προσπάθειες σε early stage, όπου απασχολούν κάποιο κόσμο, ακόμα και αν είναι ο ίδιος ο founder, γι' αυτό απασχόλησή του μετράει και αυτή. Έχουμε μετά, έρχομαι στη δικιά μου την περίπτωση, έχουμε τους remote workers και τους freelancers, το remote working γενικότερα είναι μια προσωπική επιδίωξη την οποία ευαγγελίζομαι από την ώρα που επέστρεψα στην Θεσσαλονίκη και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε, νίκη και σαν και εμένα στην ίδια ηλικία με εμένα επέστρεψαν και άλλοι developers όπου πλέον καταφέραμε να εργαζόμαστε για διεθνείς εταιρείες από το σπίτι μας. Οπότε, από όλον αυτόν τον ευαγγελισμό πλέον έχει μεταστραφεί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων που μέχρι πρότινος ήταν σε μια ελληνική εταιρεία με 10-12 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, απλήρωτοι μήνες, να εργάζονται πλέον για αμερικάνικες και ευρωπαϊκές εταιρείες με αντίστοιχες απολαβές που ξεκινάνε από τα 40 χιλιάρια και σχεδόν δεν έχουν ταβάνι. Επίσης υπάρχουν τα remote teams. Αυτή είναι ακριβώς η δική μου η περίπτωση, καθότι είμαι CTO στην εταιρεία την Αμερικάνικη, ήταν η δική μου ευθύνη να προσλάβω άτομα, οπότε και προσέλαβα τα άτομα που ήταν κοντινότερα σε μένα, καθότι υπήρχε αυτό το talent pool που είδαμε. Σήμερα λοιπόν είμαστε μια ομάδα 4 ατόμων που εργαζόμαστε στην Θεσσαλονίκη για μια εταιρεία στο New Hampshire. Και υπάρχει και η λογική του outsourced operations, όπου ξένες εταιρείες έρχονται, ανοίγουν μαγαζί στην πόλη μας και προσλαμβάνουν προγραμματιστές από την τοπική αγορά και έχουν τα operations της εταιρείας τους στην Θεσσαλονίκη. Δεν είναι πολλές, είναι 2-3 αυτές οι εταιρείες, αλλά όλο ένα και περισσότερο ακούω ενδιαφέρον για αυτό το setup. Να περάσουμε τώρα λίγο στο οικοσύστημα, από τι απαρτίζεται. Ξεκινάμε από το talent pool και το community, το οποίο το είδαμε αναλυτικά μέχρι τώρα. Μετά έχουμε τους entrepreneurs και τους founders, ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βάλουν το κεφάλι τους στην κιλοτίνα, έτοιμο είναι να το κόψει. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε κεφάλαια, VCs, angel investors και πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Σε ό,τι αφορά το talent pool, το έχουμε, πάμε καλά, είναι δυνατό. Σε entrepreneurs, το ελληνικό δαιμόνιο εδώ πέρα μας βοηθάει. Όλοι θέλουμε να είμαστε founders. Access to funds, υπάρχει πολύ εύκολη πρόσβαση. Όχι πολύ εύκολη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει πρόσβαση, όπως είδαμε και από τις 5 startup που μετρήσαμε πριν. Και η χωρική μας διάταξη είναι η Ευρώπη. Έτσι, δεν έχει νόημα να μιλάμε και να λέμε στην Θεσσαλονίκη δεν έχουμε investors ή οτιδήποτε. Μιλάμε τώρα για σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά τις υποδομές, μπορούμε να κάνουμε και λίγο καλύτερα. Να δούμε όμως τι εννοούμε υποδομές. Υποδομές εννοούμε το high speed internet που αναφέρθηκε και πριν και μιλάμε τώρα για το εταιρικό high speed internet, έτσι, να μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να κάνει μερίσιο backup σε κάποιο off-site server όλο στην υποδομή. Μιλάμε τώρα για gigabyte, εκατοντάδες gigabyte τα οποία θα πρέπει να μετακινούνται με γρήγορη ταχύτητα. Το tax system, no comment, physical spaces, να υπάρχουν δηλαδή χώροι που θα μπορούν να φιλοξενούν αυτές τις ομάδες και να υπάρχει διασυνδεσιμότητα ταξιδιωτική για την πόλη μας.
Τώρα, από όλα αυτά που είδαμε πριν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για όλα εκτός από το τρίτο που είναι τα physical spaces και είναι και ένα μεγάλο debate που έχουμε στην κοινότητα, συλλογικά, εξού και η δημιουργία του Tech Ministry ως hacker space ήταν μια έκφραση αυτής της ανάγκης. Το έχουμε μελετήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Υπήρχαν debates επί μηνών από όλη την κοινότητα και έχουμε καταλήξει σε κάποια πάρα πολύ βασικά πράγματα. Ότι η τοποθεσία του όποιου χώρου αυτού θα αποκαλέσουν όλες αυτές οι ομάδες σπίτι, θα πρέπει να είναι στο κέντρο της πόλης. Δεν μπορεί να είναι πουθενά αλλού. Έχεις να κάνεις με φοιτητές που είναι με ποδήλατο, έχεις να κάνεις με την περιφέρεια, με τους περιφερειακούς δήμους όπου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση. Δεν μπορείς να το πας ανατολικά, ρίχνεις τη δυτική πόλη, δεν μπορείς να το πας δυτικά, ρίχνεις την ανατολική πόλη. Είναι το κέντρο της πόλης, αυτό το οποίο είναι το vibrant και γίνονται τα πράγματα. Άρα αυτός ο όποιος χώρος θέλουμε να εξυπηρετεί την κοινότητα θα πρέπει να είναι στο κέντρο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ευρύ χώρο co-working space, να μπορούν να συνεργάζονται εκεί πέρα, να κάνουν drop-in 50, 60, 100 άτομα, 200, όσο μπορεί να πάει το vision σας. Να μην διανοείται να περνάει ένας άνθρωπος τεχνολογίας από την πόλη και να μην περάσει από αυτόν τον χώρο έστω για μία ώρα να κάνει ένα check-in, να πάει να μπει μόνο για να δει τα email του. Θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος καφετέριας για να υπάρχει το relaxation και το casual chatting. Και θα πρέπει να υπάρχουν χώροι που θα φιλοξενούν τις εταιρείες, αυτές τις 5 εταιρείες που είδαμε και ενδεχομένως τις άλλες 5 νέα startup που θα περιμένουμε, προκειμένου να φιλοξενηθούν μέσα σε αυτόν τον χώρο. Και θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος όπως είναι και αυτός, να μπορούμε να γίνονται παρουσιάσεις πιο εύκολα, πιο συχνά, χωρίς τριβές και εγκρίσεις και διπλοτυπικά και δεν ξέρω τι και γραφειοκρατία, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται αυτή η ανάγκη που υπάρχει των τοπικών meetup για να κάνουν παρουσιάσεις. Κατά την άποψή μας, αυτό είναι και το τι θα έπρεπε να είναι ένα incubator, γιατί έχουμε παρεξηγήσει λίγο τον όρο incubator και νομίζουμε ότι έχει να κάνει με την κυριολεκτική του έννοια που θα πάρουμε την εταιρεία, θα της φτιάξουμε τα λογιστικά, θα της δώσουμε ένα γραμματέα, ένα τηλέφωνο, ό,τι χρειαστούμε σε διοικητική υποστήριξη. Στην πραγματικότητα τίποτα από αυτά δεν χρειάζεται μια startup. Αυτό που χρειάζεται μια startup είναι ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσει να ανθίσει. Και το περιβάλλον είναι ακριβώς αυτό. Είναι εκεί όπου θα συχνοτίζονται όλοι οι άνθρωποι της τεχνολογίας από όλες τις εμπειρίες και από όλους τους δρόμους σε ένα μέρος, ώστε να έχουμε το networking effect το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει αυτές τις εταιρείες. Λοιπόν, για να καταλήξουμε, σαν κοινότητα είμαστε υπερδραστήριοι και self-sustained. Δεν ζητάμε κάτι. Ό,τι χρειαζόμαστε μπορούμε μόνοι μας να το καταφέρνουμε, όπως είναι τα συνέδρια, όπως είναι οι χώροι, και έχει τη σημασία του αυτό όταν υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος σε σχέση με θεσμούς και κυβέρνηση. Η καινοτομία είναι η καθημερινότητά μας. Κάθε μέρα, καθώς είμαστε στην κόψη του ξηραφιού με υψηλής τεχνολογίας startups, είναι αυτό που κάνουμε. Κατά συνέπεια, είμαστε οι παραλήπτες των ενεργειών και των πολιτικών της καινοτομίας. Είμαστε οι πελάτες των χώρων που θέλουν να δημιουργηθούν, γιατί ακούω διάφορες συζητήσεις τελευταία σε σχέση με το PEP, με το OK θες, με άλλες προσπάθειες, των οποίων το crowd είναι οι innovators της πόλης, έτσι, είναι αυτή η κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτή την κοινότητα ποτέ κανείς δεν την ρώτησε εάν αυτά που θέλουμε να κάνουμε τους ενδιαφέρουν ή είναι σχετικά με αυτούς. Και αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα που θέλω εδώ πέρα να δώσω σήμερα, ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά εάν δεν είναι σχετικό με αυτό που θέλει η αγορά, να το πω λίγο σε πιο κλασικούς όρους, απλά δεν θα πετύχει. Δηλαδή, ξεκινάμε κάτι χωρίς business plan και χωρίς να έχουμε καν ρωτήσει τον πελάτη μας εάν αυτό το κάτι τον ενδιαφέρει. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω ότι υπάρχει ακόμα κάποια ερώτηση, δεν ξέρω αν ξεχαστήκατε με την ενδιαφέρουσα ομιλία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω προσωπικά ότι έχει μεγάλε ανάγκε
ποια κοινότητα έχει μεγαλύτερες. Μεγαλύτερες ανάγκες που έχουν ταυτόχρονα προσφύγει για ανάπτυξη. Να καταλάβω ότι μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη. Θα έλεγα πιο πολύ σε επίπεδο ποια τεχνολογία βλέπεις ότι αναπτύσσεται περισσότερο η κοινότητα. Η κοινότητα δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξη τεχνολογίας. Αυτό το ορίζει η αγορά. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε για το τι πουλιέται περισσότερο σε σχέση με υπηρεσίες και δεξιότητες στην παγκόσμια αγορά, όπως είδαμε και λέξαμε τις προάλλες, η νούμερο ένα τεχνολογία σε ζήτηση web developers είναι η Ruby και μετά ακολουθεί η Node.js. Αλλά νομίζω ότι δεν ρωτήσατε κάτι τόσο συγκεκριμένο. Όχι, αλήθεια να το πρόσθεσα. Αυτό ρώτησα, αλλά θα το πιο για τη Θεσσαλονίκη, πιο θεωρείται την κοινότητα που έχει τη μεγαλύτερη. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι η Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι που προσπάθησα να εξηγήσω. Είναι η παγκόσμια κοινότητα. Ζούμε σε ένα παγκόσμιο ιστό, εργαζόμαστε και δουλεύουμε για εταιρείες από το εξωτερικό. Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ περιοριστική σαν γεωγραφικός ορίζοντας για να μπορέσουμε να ορίσουμε τις ανάγκες. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιληφθούμε συλλογικά όλοι και να αρχίσουμε πλέον να λειτουργούμε βάσει της νέας πραγματικότητας της παγκοσμιοποιημένης, η οποία διασυνδέει τις εταιρείες οπουδήποτε και αν βρίσκεται το προσωπικό τους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.